Καλημέρα κύριε Λαμπρούλη. Καλημέρα κύριε Ανανιάδη. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση, αλλά έχω και την τύχη να σας έχω, διότι είστε και πνευμονολόγος. Οπότε με ένα σμπάριο δύο τριγούνια για τη δικιά μας πλευρά. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε και μια κουβέντα με έναν ειδικό, κατεξοχήν ειδικό, σε σχέση με τον COVID και την πανδημία, αλλά και πολιτικό που μπορούμε να δούμε και τις πολιτικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης περιπέτειας που ζούμε όλοι μας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας κάνω, αν μου επιτρέπετε, μια σχετικά προβοκατόρικη ερώτηση. Σημειώνει σήμερα ο ριζοσπάστης ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός σας, είπε στη Βουλή ότι χωρίς άλλη καθυστέρηση πρέπει να υπάρξει επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Και διαβάζω στην Καθημερινή ότι το σοκ στο ΕΣΥ επιστρατεύει τις ιδιωτικές κλινικές. Τι να πιστέψω, όχι εγώ υποχρεωτικά, ένας άνθρωπος που θα βάλει ένα SMS να βγει έξω για μια βόλτα και θα δει και τις δύο εφημερίδες δίπλα-δίπλα στο περίπτερο. Αν θέλετε να το κάνω ακόμα πιο σύνθετο, μπορεί και παραδίπλα να είναι κρεμασμένη και η εφημερίδα των συντακτών, η οποία μιλάει για εκβιασμό των ιδιωτικών γιατρών για να βάλουν πλάτη στο ΕΣΥ. Τι να καταλάβουμε από όλα αυτά. Ναι, κύριε Νανιάδη, το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή όταν μιλάμε, πριν ξεσπάσει ακόμα και το πρώτο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, είχε καταθέσει μια σειρά προτάσεων, αν θέλετε, προς την κυβέρνηση για άμεσα μέτρα, για λήψη άμεσων μέτρων σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, με ενίσχυσή του σε προσωπικό, μέσα, κρεβάτια μεθ, όλα αυτά για τα οποία συζητούμε τόσους μήνες, και παράλληλα βάλαμε από τότε το ζήτημα της επίταξης του ιδιωτικού τομέα, για να έρθω στο ερώτημά σας. Η κυβέρνηση με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις διατείνεται, μάλιστα και χθες ο κύριος Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αυτό που είπε είναι ότι εμείς πήραμε μέτρα, δηλαδή νομοθετικά, προκειμένου να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Ουδέν ψευδέστερον. Όταν λέμε επίταξη, εννοούμε επίταξη. Και για να είμαστε, για να ακριβολογούμε, από τη στιγμή που λένε ότι έχουμε ένα πόλεμο, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επιτρέψτε μου, όταν έχουμε πόλεμο, όλα λοιπόν τα διαθέσιμα, κατά τη γνώμη μας, όλα τα διαθέσιμα μέσα, εν προκειμένου στο χώρο της υγείας, είτε στο δημόσιο, φυσικά στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, είναι στη διάθεση του κράτους, σε ένα σχεδιασμό του κράτους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις έκτακτες ανάγκες όπως αυτές της πανδημίας. Θα αντιτείνει κανείς. Εννοούμε υποδομές και προσωπικό, τα οποία θα ενταχθούν υπό την κρατική μέρημνα, υπό τον κρατικό έλεγχο, αξιοποίηση παράλληλα, και βέβαια όλα αυτά χωρίς να δοθεί ούτε ένα ευρώ στους κλινικάρχες. Η κυβέρνηση με αυτά που έχει, με τις ρυθμίσεις που έχει περάσει, έχει νομοθετήσει διαδοχικά όλο αυτό το διάστημα, την επίταξη την έχει μετατρέψει σε ευκαιρία για να αυξήσουν τα κέρδη τους οι ιδιώτες, συμμετέχοντας μέσω της λεγόμενης επίταξης, εισαγωγικά την βάζω τη λέξη, στα προβλήματα που προκύπτουν από την πανδημία και από την νοσηλεία ασθενών. Θα αντιτείνει κανείς, κύριε Λαμπρούλη, πάντως ότι τι επίταξη είναι αυτή όταν, για παράδειγμα, σου διπλασιάζει την αποζημίωση των κρεβατιών, των κλινών μέθου στον ιδιωτικό τομέα, του δίνει χώρο για τα τεστ COVID με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το λαό, που βάζει βαθιά το χέρι του στην τσέπη για να έχει έγκαιρα, γρήγορα, αν θέλετε, τεστ COVID, για να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, που θα έπρεπε να είναι όλοι αυτοί δωρεάν και μαζικοί έλεγχοι, όπως λέμε εμείς τουλάχιστον, και από εκεί και πέρα μια σειρά από άλλα μέτρα ενίσχυσης της λειτουργίας των ιδιωτικών κέντρων, αξιοποιώντας δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο την πανδημία, προκειμένου να ενισχύσει την κερδοφορία των ιδιωτικών ομήλων. Εγώ το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό να σας λέμε προσωπικό, υποδομές,
μπαίνουν υπό την κρατική, υπό το κρατικό έλεγχο, αποζημιώνονται φυσικά και πληρώνονται οι μισθοί εργαζομένων κτλ. Και φυσικά το κόστος λειτουργίας το αναλαμβάνει το κράτος. Ναι, μισό λεπτό κύριε Λαμπρόλη, επιτρέψτε μου, το κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Αλλά και στον κανονικό τον πόλεμο, οι βιομηχανίες οι οποίες τροφοδοτούν το στρατό, το κράτος δηλαδή, με οπλικά συστήματα ή και με εφόδια, ρούχα κτλ. Στολές, κράνη, αρβίλες, πληρώνονται. Αλλά και οι επαγγελματίες. Στρατιωτικοί, είτε είναι οπλίτες είτε είναι στρατηγοί, το μισθό τους τον παίρνουν. Δηλαδή έχουμε πόλεμο μεν, αλλά δεν τον κάνουν δωρεάν οι επαγγελματίες του χώρου. Ομιγένετο, δεν έχουμε πόλεμο όταν είχαμε πόλεμο. Τώρα, μην άρα πώς, γιατί λέτε? Όχι, γιατί εσείς είπατε όμως ότι αφού λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε πόλεμο, πρέπει δωρεάν να προσφέρουν όλοι. Οπότε σας λέω και στον κανονικό τον πόλεμο δεν προσφέρουν δωρεάν όλοι. Όσοι υποστηρίζουν μεν, εντάσσονται σε ένα σχέδιο, αλλά οι επαγγελματίες του χώρου αμείβονται. Αυτό αναδεικνύει. Δεν είναι το αν αμείβονται ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε και σε καιρό πολέμου, όταν λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες κτλ. Και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αμείβονται. Θα παίρνουν κάποιο εδώ για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες. Αλλά δεν είναι και το ζήτημα. Για παράδειγμα, οι κλινικάρχες δέχτηκαν να υποδέχονται περιστατικά, όχι μη COVID περιστατικά, στις μονάδες για νοσηλείς κτλ. Εκβιάζοντας την κυβέρνηση ή εκβιάζοντας, αν θέλετε, προκειμένου να προσπορήσουν μεγαλύτερα κέρδη. Άρα λοιπόν, εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει αυτά να περιέλθουν ή αυτές οι μονάδες, οι υποδομές που υπάρχουν, όποιες απαιτούνται και χρειάζονται να ενισχύσουν παράλληλα την... Να τις προσφέρουν δωρεάν δηλαδή, ή λοιπόν, να τις προσφέρουν με χαμηλότερους όρους, με χαμηλότερες τιμές. Σας λέω, οι υποδομές αυτές θα είναι δωρεάν, δεν θα πληρώνονται για αυτές, να το πω πιο απλά, και οι κλινικάρχες δεν θα βγάζουν κέρδη. Οι εργαζόμενοι φυσικά θα πληρώνονται. Ενώ οι νοσηλευτές, οι γιατροί, το προσωπικό που θα λειτουργεί στις κλινικές αυτές και φυσικά τη λειτουργία των τμήματων σε ό,τι αφορά υλικά, αναλώσιμο κλπ. Θα έχει το κράτος. Και θα φύγει από τη μέση αυτό που λέμε το κέρδος των κλινικαρχών. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Ένα σχόλιο, κύριε Λαμπρούλη, σε σχέση με, με τις απαιτήσεις πλέον των ιδιωτών γιατρών, τις απαιτήσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που αναδεικνύει η Εφημερίδα των Συντακτών, θέλετε να κάνετε? Η Εφημερίδα των Συντακτών αναδεικνύει σήμερα ότι ζητεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 3.000 ευρώ μηνιαία αποζημίωση για να μπουν οι ιδιώτες γιατροί στη μάχη. Βγαίνει η κυβέρνηση και θεσπίζει τα 2.000 αποζημίωση μηνιαίως για τους ιδιώτες από τη στιγμή που θα ενταχθούν στο σύστημα, στο εθνικό σύστημα, τέλος πάντων, για να συνδράμουν στην πανδημία, και έρχεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και παζαρεύει. Εμείς, συγχωρείτε κύριε Ανανιάδη, αυτό πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί? Το ζήτημα δεν είναι αν θα πάρουν 2 ή 3 χιλιάδες, το ζήτημα είναι αν θα ενταχθούν στο όσο δυνατόν περισσότεροι γιατροί και θα αξιοποιηθούν αυτοαπασχολούμενοι, κυρίως για αυτούς γίνεται λόγος, στα προβλήματα υγείας του λαού μας. Και όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και κυρίως στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου εκεί η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική, διαχρονικά φυσικά, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στην συζήτηση προχθές στην Βουλή, την Πέμπτη, έγινε κάτι το οποίο, εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Υπήρξε μια σφοδρή, θα έλεγα, αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Γενικό σας Γραμματέα, τον κ. Κουτσούμπα, σε σχέση με το Πολυτεχνείο. Εσείς επιμένετε να γίνει πορεία, θα κάνετε πορεία, λέτε βεβαίως με μέτρα, με κάποια μέτρα σαν και αυτά που είδαμε την Πρωτομαγιά, περίπου, να υποθέσω, εννοείται, με αποστάσεις. Προφανώς θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα, να το πω έτσι, υγείας, και φυσικά θα είναι μια συμβολική, θα υπάρχουν μάλλον, είναι συμβολικές εκδηλώσεις, όπως και στην Αθήνα κυρίως, συμβολική εκδήλωση και πορεία προφανώς προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Βεβαίως, ακούγεται λίγο περίεργο, δηλαδή αυτό που αντιτείνουν κάποιοι, ακούγεται να είναι λογικό. Δεν έγιναν παρελάσεις 25 Μαρτίου, 28 Σεπτεμβρίου, γιατί να γίνει η πορεία στο Πολυτεχνείο? Δηλαδή, μια φορά εν μέσω πανδημίας, ας γίνει μια εξαίρεση, ναι, 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 όπως έγινε και με τις παρελάσεις. Κοιτάξτε, το είπαμε, αν θέλετε, και δημόσια και τις προηγούμενες μέρες, ή όταν η κυβέρνηση ανέδειξε ως αντιπερισπασμό, λέω εγώ, το ζήτημα του Πολυτεχνείου εν μέσω δεύτερου κύματος πανδημίας. Δείτε όμως, θεωρούμε ότι είναι και εκ του πονηρού, αλλά και άστοχο να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι όλες οι επέτη, είτε θρησκευτικές είτε εθνικές εορτές, και να παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωραία, γιατί να εξαιρέσουμε μία αναμειάζεται ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που δεν γιόρτασε φέτος την 28, για παράδειγμα, Οκτωβρίου, ή άλλες γιορτές, αν θέλετε. Γιατί την 28, στους εορτασμούς για την 28 Οκτωβρίου υπήρχαν και οι νεολαίες και τα κόμματα γιόρτασαν, και φορείς, στα σχολεία επίσης, με εκδηλώσεις, στα πλαίσια των υγειονομικών πρωτοκόλων, όπως λέμε. Στα σχολεία λοιπόν, στις αίθουσες, στις σχολικές δηλαδή, είτε σε πλατείες, σε δρόμους, τηρώντας, όπως είπα και πριν, όλα τα μέτρα προστασίας. Έτσι λοιπόν θα γιορταστούν και φέτος, θα γιορταστεί και φέτος η επέτειος του Πολυτεχνείου. Οι προληπτικές αυτές... Αυτό που είπα και ο γραμματέας μας στη Βουλή, ότι είναι ντροπή και έσχος. Μάλιστα. Αυτό που προσπαθούν δηλαδή, τι, η κυβέρνηση δια του κυρίου Μητσοτάκη ή των άλλων υπουργών, να εκμεταλλευτούν την πανδημία, γιατί, για να επιβάλλουν σιωπητήριο και σε όσους προσπαθούν να μετατρέψουν την αναγκαία για τη ζωή και την υγεία μάσκα σε φήμετρο. Πάντως υπάρχει και μια ανάλυση που λέει ότι αυτή η αντιπαράθεση που υπήρχε δεν σας έκανε κακό, διότι επέλεξε και ανέδειξε ως αντίπαλο προς τα αριστερά τον κύριο Κουτσούμπακιο και τον κύριο Τσίπρα, και ως εκπρόσωπο ενός ριζοσπαστικού, μιας ριζοσπαστικής, ας πούμε, παρουσίας μια πιο ριζοσπαστικής πολιτικής, το ΚΚΕ και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και αυτή η ανάλυση. Κύριε Ανανιάδη, εγώ έχω να πω τούτο, ότι οι εργαζόμενοι... Αυτή είναι η τρίμπλα μεγαλύτερη... που υπενήχθηκα στην αρχή, μιλώντας εισαγωγικά, ναι, ναι, δεν ξέρω αν ακούσατε. Κατανοητό. Οι εργαζόμενοι, κύριε Ανανιάδη, έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ από την κυβέρνηση. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή, μάλιστα θυμίζω, προτού η κυβέρνηση πάρει τα μέτρα για την πανδημία, εννοώ, το Κομμουνιστικό Κόμμα έπαιρνε μέτρα για την υγεία του λαού και φώναζε, διεκδικούσε να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα και όχι μέτρα, αν θυμάστε, επικοινωνιακού χαρακτήρα. Και βλέπετε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από 8 μήνες, που η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, εγκληματικές ευθύνες για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και για το διάστημα που άφησε να περάσει χωρίς να προχωρήσει σε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, τα αναγκαία μέτρα, και όχι μόνο στους τομείς της υγείας, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε ό,τι αφορά τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία. Να πάρθουν λοιπόν όλα εκείνα τα μέτρα που στο κάτω-κάτω υπάρχουν και στα υγειονομικά πρωτόκολλα, προκειμένου ο λαός μας να είναι πιο ασφαλής από τον ιό. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, και να παρακαλώ, πω ότι αν νομίζουν ότι είναι βαθιά γελασμένοι, γιατί δεν είναι μόνο το Πολυτεχνείο, αλλά με αφορμή το Πολυτεχνείο. Κοιτάξτε, αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση, από τον κύριο Μητσοτάκη, από την κυβέρνηση, αξιοποιήθηκε η επέτειος του Πολυτεχνείου και ως ένας αντιπερισπασμός. Αφενός μεν, όπως είπα και πριν, για μετάθεση ευθυνών στο λαό που αγωνίζεται και τηρεί με το παραπάνω όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, και από την άλλη μεριά ήθελε να αποπροσανατολίσει από το βασικό περιεχόμενο του ίδιου του εορτασμού του Πολυτεχνείου, το αντιπεριληστικό του περιεχόμενο, κύριε Ανανιάδη. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες, φαίνεται ότι κλείδωσε και η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Το παραδέχεται, το παραδέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι κατατείνουν στο ότι είναι ζήτημα χρόνου η ανάδειξη του νέου Πρόεδρου. Εσείς παραδοσιακά λέτε ότι, θα το έλεγα, ότι αυτό είναι μια αλλαγή φρουράς, για να χρησιμοποιήσω μια παλιά έκφραση. Πραγματικά πιστεύετε, εξακολουθείτε, έχετε την άποψη ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικά για τα συμφέροντα της χώρας και την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή?
Κοιτάξτε, αλλαγή στο πρόσωπο του Πρόεδρου έχουμε των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά δεν θα υφίσταται η αντιδραστική, να το πω έτσι, πολιτική του προκατόχου του κυρίου Biden, του κυρίου Τραμπ. Από την άλλη μεριά όμως ο πυρήνας της πολιτικής, είτε σε ό,τι αφορά το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που αφορά την οικονομία αλλά και τα μέτρα που ταλανίζουν εκατομμύρια εργαζόμενους και εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην μπούμε τώρα σε αριθμούς, γιατί τα εκατομμύρια των ανέργων, τα εκατομμύρια δηλαδή των κοινωνικά αποκλεισμένων, των ανασφάλιστων και πάει λέγοντας. Από την άλλη μεριά όμως, σε καμία περίπτωση, κύριε Νανιάδη, δεν πρόκειται να αλλάξει τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της εμπεριαλιστικής επιθετικότητας που δείχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα από τα πλαίσια του ΝΑΤΟ αλλά και με τους άλλους εμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, όσο είναι, το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, η Ελλάδα όσο βρίσκεται μέσα σε αυτούς τους εμπεριαλιστικούς οργανισμούς και στο κουβάρι και εμπλέκεται ακόμη πιο πολύ στο κουβάρι των ανταγωνισμών που εξελίσσονται, αν θέλετε, στην περιοχή μας τώρα που είναι μια θερμή ζώνη, να το πω έτσι, δεν πρόκειται να ωφεληθεί, να το πω έτσι, ο λαός μας δεν πρόκειται να ωφεληθεί σε τίποτα από αυτούς τους ανταγωνισμούς. Μάλιστα. Και η απόδειξη για το τι πορεία, για το πού οδηγούμαστε, φαίνεται και από το τελευταίο διάστημα, πέρα και έξω από τις προκλητικές διαθέσεις της Τουρκίας, οι οποίες συνεχίζονται και συνεχίζονται φυσικά και έναν Ανιάδη υπό την σκέπη, αν θέλετε, και την στα πλαίσια μάλλον της Νατοϊκής Συμμαχίας αφενός, αλλά και με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν ο λαός μας, ο ελληνικός λαός, αλλά και άλλοι λαοί, όπως έχει αποδειχθεί στην πορεία, είτε με ρεπουμπλικάνο πρόεδρο είτε με δημοκρατικό πρόεδρο, τις ίδιες δυσάρεστες, να το πω έτσι, και εγκληματικές ενέργειες των υπεραλιστών θα βιώνουν και θα βιώνουν και θα βιώνουν. Γιατί να σας θυμίσω, με δημοκρατικό πρόεδρο είχαμε τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, το διαμελισμό κρατών και χωρών στη Μέση Ανατολή. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι υπεραλισμοί και όσο υπάρχει αυτό το άδικο, το βάρβαρο σύστημα του καπιταλισμού, οι λαοί θα πληρώνουν και με το αίμα τους. Γνωστή και σταθερή άποψη του ΚΚΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ.